Το ένδοξο παρελθόν και το λαμπρό μέλλον του ελληνικού μπάσκετ τέθηκαν σήμερα αντιμέτωποι στα δύο αωράκια στο παιχνίδι των Rising Stars με τους All Time Stars στα πλαίσια του ΕΚ All Star Game. Οι νέοι αστέρες επικράτησαν των παλιών με 103-90 με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να κερδίζει τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης, καθώς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 26 πόντους και 6 στα 8 τρίποντα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ το σημερινό All Star. Πέρα από το μπάσκετ, σήμερα ήταν μια μέρα γιορτή. Πρώτα απ' όλα για να τιμήσουμε τους αθλητές οι οποίοι ήταν πριν από εμάς, με τον κόπο τους και τον ιδρώτα τους και την προσπάθειά τους που είχαν δώσει τα προηγούμενα χρόνια και τις επιτυχίες τους. Τώρα εμείς είμαστε οι επόμενοι, ελπίζουμε να είμαστε βασικά, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς. Με τους all-time stars αγωνίστηκαν οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Αντώνης Φώτσης και άλλοι τεράστιοι παίκτες του παρελθόντος του ελληνικού μπάσκετ. Ενώ στον πάγκο τους είχε την τιμή να βρίσκεται μία εκ των κορυφαίων προσωπικότητων του αθλήματος στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια, ο Νίκος Τούλης. Σήμερα για μένα είναι μία από τις τρεις-τέσσερις ευτυχέστερες μέρες της αθλητικής μου ζωής. Και το λέω με πάση γνώση αυτό που λέω, γιατί είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι κοντά σε φρύλους του ελληνικού μπάσκετ. Ήταν πολύ όμορφη αυτή η οργάνωση. Είναι μια προσπάθεια στο να προωθήσουμε, να αναβαθμίσουμε και να διαφημίσουμε το μπάσκετ. Οι μικροί είχαν πιο πολλές δυνάμεις στο τέλος. Οι μικροί τρέχουν πάνω κάτω. Την πρώτη χρονιά που παίξαμε τους κερδίσαμε εύκολα. Τη δεύτερη δυσκολευτήκαμε και την τρίτη δεν μπορούσαμε να τους φτάσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο, ωραία ατμόσφαιρα, ωραία περιοχή. Χαιρόμαστε που βρεθήκαμε εδώ πέρα να παραστούμε σε αυτόν τον αγώνα. Εμείς περάσαμε καλά και ελπίζω και ο κόσμος μας είδε να διασκέδασε μαζί μας. Στο παιχνίδι, στο οποίο συμμετείχαν επίσης η Εβίνα Μάλτση και η Στέλλα Καλτσίδου που αποχώρησαν από την ενεργό δράση τους προηγούμενους μήνες, όλοι απολαύσαν τη συμμετοχή, έδωσαν πολλές αφορμές στον κόσμο να τους χειροκροτήσει και αστειεύτηκαν ο ένας με τον άλλον, με στόχο να προσφέρουν όμορφες στιγμές στους φιλάθλους που βρέθηκαν στα δύο ωράκια, ενώ κάποιο διάστημα μπήκαν στο παρκέ και οι μασκότ του Παναθηναϊκού για τη Ρεθύμνου, ο Μίστερ Γκριν και ο Κερατούκλης. Ο Λευτέρης Μαντζούκας επικράτησε στον τελικό των καρφωμάτων και αύριο θα μονομαχήσει με τους μεγάλους της Basket League στον διαγωνισμό καρφωμάτων του ECHO All-Star Game. Ο Φόργου του Προμηθέα Πάτρας κέρδισε στα σημεία τον Γιάννη Αγραβάνη του Περιστερίου. Στο διαγωνισμό τριπόντων, μεγάλος νικητής ήταν ο Κώστας Παπαδάκης κερδίζοντας τον Νίκο Χατζή και έτσι πήρε το εισιτήριο για τον διαγωνισμό που θα γίνει αύριο στα δύο αωράκια.